για τη Νέα Δημοκρατία σε σύγκριση με το ΣΥΡΙΖΑ, το απερχόμενο κυβερνητικό κόμμα, και τούτο διότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέρχεται ακροτηριασμένος σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Δεν είναι μόνο επώνυμα στελέχη και 25 βουλευτές που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Καθημερινά ανακοινώνονται δεκάδες, εκατοντάδες αποχωρήσεις στελεχών. Μέχρι και ο λογογράφος του κυρίου Τσίπρα, πληροφορηθήκαμε σήμερα, αποχώρησε από το συνοθήλευμα αυτό συνιστοσών και τάσεων που αποτελούν το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι μόνο ο ακροτηριασμός του ΣΥΡΙΖΑ που μας δημιουργεί βάσιμες ελπίδες ότι η Νέα Δημοκρατία θα κόψει πρώτη το νήμα των εκλογών, αλλά κυρίως η διάψευση των προσδοκιών που έχουν καλλιεργηθεί στους πολίτες πριν τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ένταζε τους πάντες στα πάντα, υιοθετώντας κάθε αίτημα, λαΐκιζε, τάζοντας λαγούς με πετραχίλια προς κάθε κατεύθυνση, και ανταυτόν έφερε το τρίτο, το πιο επώδυνο, το χειρότερο μνημόνιο, το μνημόνιο της αριστεράς, το μνημόνιο που έχει την υπογραφή Τσίπρα Καμένη. Τώρα λοιπόν οι πολίτες ξέρουν, μπορούν να κρίνουν και να συγκρίνουν. Κέρδισαν τις εκλογές υποσχόμενοι ότι θα καταργήσουν τον έμφυα που τόσο στήχησε στη Νέα Δημοκρατία προεκλογικά. Υποσχέθηκαν ότι θα καταργήσουν θα επαναφέρουν τη 13η σύνταξη, γιατί για 13η σύνταξη συνταξιούχοι είχαν ουρές για να λάβουν όλοι σε ένα μέρος τη σύνταξή τους από τα ATMs. Υποσχέθηκαν ότι θα επαναφέρουν το αφορολόγητο στις 12.000, ότι θα αποκαταστήσουν μισθούς και συντάξεις. Και όλα αυτά αποδείχθηκαν φενάκι. Νομίζω λοιπόν ότι οι πολίτες σήμερα μπορούν να βγάλουν πιο ασφαλή συμπεράσματα, γιατί αυτή η κυβέρνηση είναι που έφερε έναν δυσθεώρητο λογαριασμό για την χώρα μας. 90 δισεκατομμύρια η νέα δανειακή σύμβαση, το νέο μνημόνιο, και εξ αυτών 25 δισεκατομμύρια μόνο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Και τα 25 δις αυτά που βαρύνουν τις πλάτες των Ελλήνων πολιτών είναι καθαρά έργα των χειρών της συγκυβέρνησης Τσίπρα Καμένη. Δεν υπήρχε καμία ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών μέχρι τον Ιανουάριο του 2015. Η άφρονα επιλογή του δημοψηφίσματος που οδήγησε στα Capital Controls είναι αυτή που ανάγκασε η χώρα να επιβαρυνθεί με τα 25 δις της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Αν αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι η Νέα Δημοκρατία, ξεκινώντας με αφετερία το ποσοστό των προηγούμενων εθνικών εκλογών, το 28%, με νέα ηγεσία, έχοντας κάνει την αυτοκριτική της για λάθη, αστοχίες, οι παραλήψεις που έγιναν στο διάστημα της διακυβέρνησής της, προσέρχεται με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για την νίκη στις επικείμενες εκλογές. Που μιλούμε μία συγκεκριμένη απάντηση. Να μου πούν αυτός, με αυτό το ονοματεπώνυμο, διαπραγματεύτηκε τα μέτρα για τους αγώνες. Να προσθέσω εγώ ένα-δύο ερωτήματα πάνω. Να λίγο συμπληρώσω μόνο. Επειδή προσωπικό είστε επιτήρηση σήμερα και με παρόμοιση, θέλω να ρωτήσω αναπάντητο το ερώτημα. Νομίζω σε κάλυψα. Υπουργέ μου, ένα λεπτό. Έτσι. Το απάντησε στην επιστολή. Ορίστε. Έστω στην επιστολή, το απάντησε. Όχι, να το επαναλάβουμε, γιατί ενώ απάντησε, βλέπω ότι διαιωνίζεται. Αυτό γίνει ξεκάθαρο. Πρώτον, η μεταφορά του ΦΠΑ από το 13 στο 13 του Βόρειου Κρέατος ήρθε 5 λεπτά πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία. Ενώ ξεκίνησε η διαδικασία με νομοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε ο Υπουργός. Σε αυτή τη φάση δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Δεύτερον, ψηφίσαμε τη συμφωνία και όχι τα μέτρα που διαπραγματεύτηκε. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της διαπραγμάτευσης του Τσίπρα και του Καμένη. Τελεία και πάρα. Και αλίμονο τρίτον, εάν σε μία αδικία, θα συμφανεί, κατεβάσουμε τα χέρια και δεν δώσουμε τη μάχη για να την αλλάξουμε.
σε μια αδικία, όπως ξέρουμε και αυτό, δεν πλήττει μόνο τους υποτρόφους της σηματείας που είναι, ξέρετε, το 70% του βόηου κρέατος παράγεται προς την ΕΜΕΦΗ. Άρα ο ΦΠΑ, επειδή είναι έμεσος φόρος, πλήττει το καταναλωτικό κοινό, πλήττει το καταναλωτή, εμάς όλους, όλους τους σηματιώτες και όλους τους Έλληνες. Πείσαμε την επόμενη μέρα μαζί με τον Υπουργό και άλλους βουλευτές συναδέλφους, καταθέσαμε ερώτηση, τους πείσαμε, το διεκδικήσαμε και το πετύχαμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Για να ξεκαθαρίσει αυτό και να μην. Δεν το ξέραμε μέχρι ένα λεπτό πριν ξεκινήσει η διαδικασία. Εδώ είναι οι συνάδελφοι μου βουλευτές, μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Έτσι. Και σας είπα ότι δεν ψηφίσαμε τα μέτρα, ψηφίσαμε τη συμφωνία για να μην φύγουμε από την Ευρώπη. Ήταν μια απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να στηρίξουμε την Ελλάδα, γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι μια κυβέρνηση με ευρωπαϊκή πορεία. Έτσι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Για να ξεκαθαρίσει, επειδή παρεμπευθήκατε σε μένα, ενώ απάντησα και του διευκρίνησα. Και κάτι άλλο, συγγνώμη. Ένα λεπτό λίγο.